Τρει ακριβώ μήνε από την τραγωδία στη Λεωφόρο Δημοκρατία, όπου βρήκε φρικτό θάνατο ο άτυχο Παναγιώτη Μητρέλο, που καταπλακώθηκε από το φωνικό δέντρο, ένα εξειδικευμένο γερμανικό εργαλείο που πραγματοποίησε χθε για κάποιε ώρε ελέγχου στο Εράκλειο, κατέδειξε αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε φανεί. Την απόλυτη σύψη του κορμού του δέντρου, το οποίο από τι συνεχεί επιχωματώσει λόγω των εργασιών δεν είχε καν ριζικό σύστημα. Όταν το δέντρο βγήκε, Διαπιστώθηκε καταρχήν ότι δεν είχε σχεδόν ριζικό σύστημα σε καμία κατεύθυνση. Ε, υπήρχε μία ρίζα σαν παραφιάδα η οποία τύλιγε το κάτω μέρος του κορμού. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι είχε αποκοπεί το ριζικό του σύστημα ε, διαχρονικά με όλες τις εργασίες που γινόταν τόσο στα έργα κοινή ωφελής όσο και στις πολυκατοικίες εκατέρωθων και τα πεζοδρόμια. Και τι διαπιστώσαμε ότι... Αυτό που είδαμε όταν έπεσε το δέντρο και βγήκαν οι πλάκε και φάνηκε ότι είχε επιχωματωθεί τουλάχιστον ένα μέτρο του κορμού. Ξέραμε λοιπόν πολύ καλά ότι αυτό το επιχωματωμένο κομμάτι, το οποίο βρίσκονταν μέσα στα τσιμέντα, χωρί ρίζε, θα είχε φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σύψη, που όταν έφτασε η ώρα αυτή, δυστυχή, αυτή η άσχημη ώρα, έπεσε και σκότωσε τον άνθρωπο. Μιλώντα στην Κρήτη TV, συντονίστρια τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που συμμετέχει στην αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί για την κατάσταση των δέντρων στο Δήμο Ηρακλείου, ανέφερε ότι άμεσα ένα ακόμη δέντρο, το οποίο μάλιστα βρίσκεται εντό παιδική χαρά θα πρέπει να κοπεί, καθώς και αυτό εμφανίζει έντονα σημάδια σύψης. Σε ένα δέντρο σε μια παιδική χαρά, επειδή φαίνεται να υπάρχει σύψη και επειδή βρίσκεται μέσα σε παιδική χαρά, θα είναι ένα από αυτά τα οποία πρέπει επίσης να φύγουν σύντομα. Τρει μήνε από το δυστύχημα σε έναν από του πιο πολυσύχνα στους δρόμου του Ηρακλείου, η αγωνία για τα αποκαλούμενα επικίνδυνα δέντρα σε όλο το εύρο του Δήμου συνεχίζεται. Με την κυρία Κοζηράκη να διευκρινίζει Πω δέντρα τα οποία βρίσκονται σε άσφαλτο και τσιμέντο είναι θέμα χρόνου κάποια στιγμή να πέσουν. Στο επικεντρωθήκε η περιοχή και τα δέντρα του Μασταμπά, όπου η κυρία Κοζηράκη ανέφερε ότι κάποια θα κοπούν και κάποια άλλα θα στηριχθούν. Τα περισσότερα από αυτά η ίδια Επιτροπή έχει προτείνει να απομακρυνθούν. Υπάρχουν όμω κάποια άλλα δέντρα, επίση στο Μασταμπά, τα οποία η Επιτροπή έκανε αυτοψία πριν περίπου 10 μέρε και τα οποία είδαμε ότι μπορούν με κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, με, στήρι, με αντιστήριξη ουσιαστικά, να διατηρηθούν χωρί κάποιο πρόβλημα. Ο Μασταμπάς έχει ζήτημα. Πριν αρκετά χρόνια ήταν κήπη, ήταν εξοχή. Σήμερα υπάρχει ζήτημα γιατί όλα αυτά τα έργα ήρθαν και πνίξαν τα δέντρα αυτά όπου αναγκαστικά κάποια από αυτά καλούνται να φύγουν γιατί αποτελούν μεγάλο πρόβλημα τη δημόσια ασφάλεια. Από τα 23 συνολικά δέντρα που είχαν φτάσει αρχικά στην Επιτροπή, τα 14 κρίθηκε ότι πρέπει άμεσα να κοπούν και για το λόγο αυτό δεν ελέγχθηκαν από το εξειδικευμένο εργαλείο. Ενώ ένα μέρο από τα 9 που ελέγχθησαν, όπω ανέφερε η κυρία Κοζηράκη, τι επόμενε ημέρε θα υπάρξει πόρισμα για άμεση κοπή ή στήριξή τους.